της πόλης πως μας χειρίζει πλαστικός είσαι μόλις 30 ετελώς καθαρός. Πέρασα υπέροχα και είναι, συνέβη κάτι πολύ συγκινητικό απόψε, γιατί παίξαμε σε ένα φεστιβάλ που νιώθω ότι με τους ανθρώπους αυτούς μοιραζόμαστε την ίδια ιδεολογία και τα τραγούδια μας μέσα στη Βαβέλ που έχουν ένα κοινωνικό πολιτικό προβληματισμό ακούστηκαν αλλιώς σήμερα. Ένιωθα από κάτω ότι μοιραζόμαστε με όλους αυτούς τους ανθρώπους με έναν τρόπο ίδιες ιδέες, ίδιες μνήμες, ίδιες εντυπώσεις και ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε για δεύτερη συνέχεια χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ όποτε παίζω στο Φεστιβάλ της Εδών και εύχομαι πάντα να το αποτέλεσμα να είναι τόσο δυνατό και τα συναισθήματα ελπίζω και του κόσμου να είναι ίδια με τα δικά μας, γιατί τα δικά μας είναι πολύ δυνατά και πολύ, πολύ έντονα. Μεγάλη χαρά και κάθε χρόνο χαιρόμαστε που ερχόμαστε και ελπίζουμε να έρθουμε και του χρόνου. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ και να στηρίζουμε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια της Εδών, πολύ σημαντική. Γιατί νιώθουμε οικειότητα, νιώθουμε αγάπη και νιώθουμε οικογένεια και θέλουμε να είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί. Θα ακούσετε τη Βαβέλ μας, την καινούργια μας παράσταση, βασισμένη στο καινούριο δίσκο. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάποια πράγματα που ελπίζουμε να αγαπάτε κι εσείς όσο και εμείς. Πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, με τόσους φίλους, μακάρι να γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Εύχομαι τα καλύτερα στο φεστιβάλ, περνάτε όλοι καλά, υπομονή και επιμονή. Άστε καλά. Ήταν μεγάλη τιμή μας να συμμετάσχουμε και φέτος στο φεστιβάλ της Εδών, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που γίνεται στη χώρα μας. Ευχαριστούμε όλους που δούλεψαν να γίνει και φέτος με επιτυχία αυτή η διοργάνωση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Μπάμπη Στόκα, που ταξιδέψαμε μαζί πάνω στη σκηνή, τον κόσμο, καλή συνέχεια για τις υπόλοιπες μέρες, πάντα με δύναμη, πάντα μπροστά στους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο φεστιβάλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που με κάλεσαν. Τους γνωρίζω βέβαια αρκετό καιρό και είχαμε μια ωραία σχέση και κάναμε και αυτή την πρώτη επαφή, ας πούμε, εδώ στη λαϊκή σκηνή έπαιξα. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαι λαϊκός τραγουδιστής, έχω βέβαια και πολλά έντεχνα τραγούδια και επιρροές, αλλά η ψυχή μου είναι καθαρά λαϊκή και παίξαμε με ένα συγκρότημα από την Κύπρο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τους μουσικούς του, στη λαϊκή σκηνή ένα πρόγραμμα και με δικά μου τραγούδια και κάναμε και δύο μίνι αφιερώματα θα έλεγα, ένα στον Δημήτρη Μητροπάνο και ένα στον Άκη Πάνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εδών για την πρόσκληση, για αυτή την υπέροχη πρόσκληση σε αυτό το φεστιβάλ, το 21ο φεστιβάλ. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήμασταν εδώ παρέα με εσάς. Ευχόμαστε να μας ξανακαλέσετε. Διασκεδάσαμε, περάσαμε πολύ όμορφα. Ελπίζω και ο κόσμος, από όσο κατάλαβα και ο κόσμος πέρασε όμορφα. Είμαστε υλοποδίτες. Αυτά, να είστε καλά. Λέει ακόμα ότι είδα αυτός μια νύχτα που είχε βγει.
πάνω σαν και κάλπαζε στην πλάτη τη θαλάσση. Και πίσω δεν του έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σα πάμε στο αντεμίλτο μου κι εσύ πρέπει να δοκιμάσει. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες κουραφιών. Και του λέγα πως το χάσει στον άνθρωπο σκοτώνει. Κοιτάξτε, εγώ και το Αγγέλ και την Εδών τους έχω στην καρδιά μου. Αλλά αντικειμενικά το φεστιβάλ της Εδών έχει αποδειχτεί ότι είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός καταρχήν για το ελληνικό τραγούδι. Εδώ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει οι καλύτεροι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού και διαφορετικών γενεών. Συνεπώς είναι πολύ ουσιαστικός θεσμός. Είμαι ευτυχισμένος που συμμετέχω, ξέρω εγώ, για 10η-12η φορά και ελπίζω αυτό να αποκτήσει ακόμα βαθύτερες ρίζες, κυρίως στην κυπριακή νεολαία, γιατί συνδυάζει και τον πολιτισμό αλλά και μια αντίληψη πολιτική που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος άνθρωπος. Για μένα είναι χαρά και τιμή και καθήκον να είμαι στα φεστιβάλ αριστερών νεολαίων, όπως την ΚΝΕ στην Ελλάδα, έτσι και στην ΕΔΟΝ εδώ. Για μένα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ στηρίζουν τον πολιτισμό και το τραγούδι που αγαπάμε. Είναι πολύ σημαντικό, ίσως φαίνεται κοινοτοπία, αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας πολιτικός φορέας να στηρίζει τον πολιτισμό σε μια εποχή απόλυτης βαρβαρότητας, όπως λέει και ο Θάνος, που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Υπό αυτή την έννοια είμαι ευγνώμων που μπορώ συχνά να παίζω για την ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε κατόπιν προσκλήσεως της ΕΔΟΝ εδώ στη Λευκωσία, μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή να παρευρεθούμε εδώ στις εκδηλώσεις που γίνονται. Είναι μάθημα δημοκρατίας, μάθημα αλληλεγγύης και βλέποντας αυτό το πραγματικό, πραγματική γιορτή που ενώνει τον κόσμο, αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι και μεγάλη σιγουριά για το αύριο. Να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εφεύρει το μια ζωή σε μια μέρα σκυλή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος του άντρε να βγει και να λάβει στο φως στραβά πλάτη του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πρώτον που είμαι καλεσμένος σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και δεύτερον που είχα την τιμή να ανοίξω τη συναυλία του Βασίλη Πόπου Κωνσταντίνου. Όνειρα πραγματοποιούνται εδώ, 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 εδώ και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιο θέλει βραδιά σε ένα μπουσχαρικό. We'll be right back.
21 το φεστιβάλ, δεν έχω λείψει από κανένα, έτσι. Εδώ και τώρα και πάντα. Και του χρόνου στο 30 και βάλε. Νομίζω άλλα 30 τα προλαβαίνω. Ένα μήνυμα για την Κυπριακή νεολαία που για απόψη είναι εδώ να τραγουδήσει μαζί σου. Κοίταξε τώρα, το θέμα πια είναι παγκόσμιο. Πρέπει μόνο να ξεκινάει από τις μικρές κοινωνίες. Ας πούμε, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι μικρές κοινωνίες. Πρέπει να ενωθούν σε παγκόσμιο κίνημα όλοι μαζί, όλες οι αριστερές δυνάμεις προοδευτικές κλπ. Η Κύπρος είναι ταλαιπωρημένη και ξέρει να αγωνίζεται. Και η Ελλάδα το ίδιο, ξέρει να αγωνίζεται. Λοιπόν, κουράγιο και δύναμη για το μέλλον. Δύναμη και αυτοδιάθεση και αλληλεγγύη.